Θα φέρει Μποσγανά και Καράγκουτη. Θα αποσύρει τον Γέλιτς και ποιον. Και τον Ντίκινς. 9 λεπτά και 26 δεύτερα πριν το τέλος. 39-39 με τον Κούσμα για τον Αλβέρτη. Σοκ Κούσμα. Οι δύο ομάδες στα 4 τελευταία λεπτά έχουν κάνει 8 αλλαγές συνολικά, ψάχνοντας να βρουν έναν τρόπο να σκοράρουν. Ο Κούσμα έκανε αυτού το γάμο του Καραγκιόζη. Πάσα στα χέρια του Κικίλια. Ο Καλαϊτζής προσπαθεί να πάει γρήγορα στον ενδιασμό. Ο Πάσπαλιε δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την assist πάσα από τον συμπαίκτη του. Το 39-39 παραμένει. Μεγάλος εκνευρισμός και από τις δύο πλευρές, ένταση, αστοχία, πολλά λάθη, πολλές διαμαρτυρίες προς διαιτητές, πολλές αμφισβητήσεις των αποφάσεών τους. Ενώ τώρα θα έχουμε υποχρεωτική αλλαγή του Βράνκοβιτς, ο οποίος έχει ματωμένο το αριστερό του χέρι. Θα πάρει τη θέση του ο οικονόμου, έως ότου μπει κάποιος επίδεσμος, κάποιος... Κάτι υπάρχει τόσο στο χέρι του Βράνκοβιτς για να μην τρέχει αίμα. 9 λεπτά πριν το τέλος. Ο Παναθηναϊκός στην επίθεση με τον Σοκ. Ο οικονόμου για τον Κούσμα. Αλβέρτης απέναντι στον Κικίλια. Οικονόμου με αντίπαλο τον Καράγκουτη. Σοκ για τον Βίλκινς. Μαρκάρει εκεί ο Πάσπαλιε, έρμπολα από τον Αμερικανό. Ο Καλαϊτζής βγάζει τον Πάσπαλιε στον ευνηδιασμό. Δεν θα τα καταφέρει όμως ο Μαυρομούνιος. Δεν έχει την αποτελεσματικότητα του πρώτου μηχρόνου. Ίσως έχει κουραστεί. Ο Πανιώνιος έκανε και επιθετικό φάουλ στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα μετά το άστοχο σου του Πάσπαλιε. Φάουλ από τον Μποσγανά. 8,5 λεπτά πριν το τέλος. Το Πανιώνιο να έχει μέσα σε 11,5 λεπτά αγώνα στο δεύτερο μήχρονο μόλις 6 πόντους και τον Παναθηναϊκό να έχει 11. Σοκ. Φάουλ εκτός φάσης από τον Κικίλια που καταλογίζει ο Μουζάκης. Ο Πανιώνιος φτάνει τα 7 φάουλ, ο Παναθηναϊκός έχει μείνει στα 4. Ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση. Εδώ είναι το φάουλ, ο Κικίλιας παρασύρει με τα χέρια τον οικονόμου προκειμένου να διασπάσει το screen και να μπορέσει να μαρκάρει τον Αλβέρτη. Φεύγει ο Ντομινίκ από το παιχνίδι. Επιστρέφει ο Ντίκινς στη θέση του Ντομινίκ, γύρισε ο Βράνκοβιτς. Σοκ για τον Αλβέρτη. Ελευθερώνεται για το σούτ, την μπάλα όμως στο σίδερο. Rebound από τον ίδιο παίκτη που πασάρει στον οικονόμου μέσα στη ρακέτα. Φάουλ από τον Πάσπαλιε και δύο βολές για τον Νίκο Οικονόμου. Ενώ οι οπαδοί του Πανιωνίου ζητούν από την εξέδρα 3 δευτερόλεπτα στη φάση που προηγήθηκε και ο Ιβκοβιτς τα ίδια. Εδώ ξαναβλέπουμε το φάουλ για το οποίο δεν υπάρχει αμφιβολία. 39-39 με τον οικονόμου στις βολές. Και ο Παναθηναϊκός στο προβάδισμα για πρώτη φορά μετά το δεύτερο λεπτό του αγώνα, όταν είχε προηγηθεί με 1-4 και 3-4. Η διαφορά στον πόντο 39-40. Ο Ντίκινς οργανώνει την επίθεση του Πανιωνίου. Πάντα Ντίκινς. Για τον Κικίλια. Πάσπαλιε. Μποσγανάς. Φάουλ από τον Σοκ πάνω στον Ντίκινς. Τέταρτο ομαδικό για τον Τιτ Σοκ. Πέμπτο ομαδικό για τον Πανιώνιο στο δεύτερο ημίχρονο. Για τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Πανιώνιος έχει 8. Ο Φάνης επιστρέφει αντί του Κικίλια. Η πεντάδα του Πανιωνίου παίρνει την αρχική της μορφή, με αυτή δηλαδή που ξεκίνησε τον αγώνα. Ο Γιαννάκης θα πάρει τη θέση του Σοκ. Ο Πάσπαλιε για τον Φάνη, Ντίκινς στο σουτ. 41-40 ο Πανιώνιος ξαναφέρνει το προσκήνιο αφού πετυχαίνει καλάθι μετά από πόση ώρα και εγώ δεν ξέρω πόση, Δημήτρη. Τώρα πρέπει να το ψάξω. Πρέπει να είναι γύρω στα 7 λεπτά. Πρέπει, ναι, είναι πάνω από 7 λεπτά, 7 και κάτι.
Αλβέρτης με αντίπαλο τον Πασφαλιέ χάνει τον έλεγχο της μπάλας που περνάει στην κατοχή του Παναθηναϊκού, του Πανιωνίου. Δίκινς αργά αργά απέναντι στον Γιαννάκη. 7 λεπτά και 10 δεύτερα πριν από το τέλος του αγώνα και ο Πανιωνίος προηγείται με έναν. Έξοχη πάσα του Ντίκινς στον Πάσπαλιε, πάσα που δεν την περίμενε κανείς. Μαγική πάσα πραγματικά, 43-40, αξίζει να ξαναδούμε αυτή την προσπάθεια του Ντίκινς, αν υπάρχει ένα replay. Κοιτάξτε, χωρίς να βλέπει πίσω από την πλάτη, σημάδευσε τον Πάσπαλιο Αμερικανός. Αλβέρτης για τον Βράνκοβιτς, επιθετικό από τον σέντερ του Παναθηναϊκού πάνω στον Καράκουτη. Στηρίζουν οι διαιτητές, είναι το τρίτο φάουλ του Βράνκοβιτς. Για να ξαναδούμε τη φάση. Υπάρχει πράγματι το σπρώξιμο του Βράνκοβιτς. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ντίκινς για τον Μποσγανά. Χριστοδούλου, Μποσγανάς απέναντι στη ζώνη του Παναθηναϊκού. Καράκουτης για τον Χριστοδούλου, αυτός για τρεις. Θα σημαδεύσει σωστά. 51-43 ο Πανιώνιος δείχνει να κάνει την αποφασιστική αντεπίθεση στο κρισιμότερο σημείο του αγώνα. Ο Γιαννάκης διατηρεί τον έλεγχο της μπάλας. Οικονόμου. Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης για τον Σοκ. Ξανά ο Γιαννάκης ελεύθερος για τρεις. Rebound το Χριστοδούλου. Δίκινς. 4 και 12 πριν το τέλος, ο Αμερικανός δεν πρέπει να βιαστεί για λογαριασμό του Πανιωνίου. Αυτός όμως προτίμησε το τρίποντο, φάουλ του Φάνη πάνω στον Wilkins, ο οποίος θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές, 4 λεπτά και 4 δεύτερα πριν από το τέλος του ημιχρόνου, του αγώνα. Δημήτρη Καρίδα, φαντάζομαι ότι ο Ιβκοβιτς δεν θα προτρέπει τους παίκτες του να παίζουν γρήγορα. Μερικά δευτερόλεπτα πριν το πίσω είχε ζητήσει τα χαρακτηριστικά κοινωνία από τις παίκτες να πάνε αργά, αλλά ο Ντίνκινς θέλοντας ίσως να αυξήσει τη διαφορά των 8 πόντων ρίσκαρε αυτό το φύτριο το τρίποντο. Σημείωσε τώρα ότι ο Ντομινίκ σκοράρει μετά από 7 ολόκληρα λεπτά με αυτές τις δύο βολές. 51-45 με τον Ντομινίκ να φτάνει τους 16, ο Πάσπαλια την άλλη πλευρά έχει 26 και ο Ντίνκινς 10. Πανιώνιος στην επίθεση με τον Ντίκινς τώρα για τον Μποσγανά. Χριστοδούλου για τον Πάσπαλιε. Αυτός έκανε βήματα καθώς δεν βρήκε ελεύθερο συμπαίκτη για να πασάρει την μπάλα. Κλεισμένος μέσα στη ρακέτα του Παναθηναϊκού. 3-42 πριν το τέλος. Πανιώνιος Παναθηναϊκός 51-45. Με τα φάουλ τα ομαδικά στο δεύτερο ημίχρονο είναι 10 για τον Πανιώνιο, 6 για τον Παναθηναϊκό. Πράγμα που σημαίνει ότι ο μεν Παναθηναϊκός έχει τον πόνους των βολών, ο δε Πανιώνιος θα το έχει μετά από 2 φάουλ. Σοκ για τον Παναθηναϊκό. Μαρκάριο Μποσγανάς, Wilkins. Δύσκολη ραβέρσα από τον Αμερικανό και 51-47. Ο Παναθηναϊκός που μειώνει από τους 8 στους 4. Και τώρα ο Ντίκινς αποφασίζει να φρενάρει τον ρυθμό. 3-19 πριν το τέλος. Μποσγανάς για τον Φάνη. Ξανά Μποσγανάς για 3. Θα δικαιωθεί. 54-47. Τα τρίποντα είναι αυτά που δίνουν λύσεις για τον Πανιώνιο στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Η διαφορά κεφάλι στους 7. 3 λεπτά και ένα δεύτερο πριν από το τέλος του αγώνα. Γιαννάκη. Wilkins. Σοκ προσπαθεί να ανταποδώσει με 3, από την χάνει το rebound το Καράκουτης και το Ραντίκινς. Αργά αργά ο Αμερικανός, ενώ οι οπαδοί του Πανιωνίου σε εξέδρες πανηγυρίζουν την διαγραφόμενη, όχι βέβαια και σίγουρη νίκη της ομάδας του. Έχει πολύ χρόνο ακόμα, 2,5 και πλέον λεπτά. Χριστοδούλου για τον Πάσπαλιε. Μποσγανάς για τον Πάσπαλιε, ο Παναθηναϊκός σε ζώνη. Σουτάρει καθώς εκνέει ο χρόνος. Μάχη για το rebound. Κερδίζει ο Σοκ, προσπαθεί να βγει γρήγορα στην αντεπίθεση. Wilkins για 3 χωρίς καθυστέρηση. Rebound από τον Πάσπαλιε. Φάουλ από το Γιαννάκη. Δεν υπάρχουν βολές. Απλά
σταματάει το χρονόμετρο, 2 λεπτά και 8 δεύτερα πριν το τέλος του αγώνα. Ενώ ο Μάλκοβιτς, εκτίθεται του Παναθηναϊκού, 54-47, 2 λεπτά και 8 δεύτερα πριν από το τέλος του αγώνα. Και ενώ η μπάλα είναι στην κατοχή του Πανιωνίου, μετά το φάουλ που έκανε ο Γιαννάκης πάνω στον Πάσφαλιεφ. Καράκουτης για τον Ντίκινς, πιέζει ο Σοκ. Ο Παναθηναϊκός εγκαταλείπει τη ζώνη. Μπήκε και ο Σταυρακόπουλος στην πεντάδα του, αντί του Αλβέρτη. Φάουλ από τον Σταυρακόπουλο πάνω στον Μποσγανά. Είναι το 8ο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Ο Μποσγανά θα πάει στη γραμμή για 2 ελεύθερες βολές. Όλα αυτά, 1:56 πριν το τέλος. ...55-47 από τον Γιώργο Μποσγανά, η διαφορά στους 8. Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα για τους πρωταθλητές Ευρώπης, που κατά τα φαινόμενα θα χρειαστούν τον τρίτο αγώνα της επόμενης Τρίτης για να ξεκαθαρίσουν τις διαφορές τους με τους νεοσμυριώτες. Wilkins για τον Βράνκοβιτς, ο Φάνης απέναντί του. Ο Φάνης που έκανε μεγάλη δουλειά απέναντι στον Δαλματό Γίγαντα. Wilkins καλάθι και φάουλ, 55-49, και μία βολή για τον Αμερικανό. Το φάουλ χρεώθηκε στον Πάσπαλιε. Είναι το τέταρτο, είναι ο πρώτος παίκτης Πανιωνίου που φτάνει τα 4 φάουλ. Από την άλλη πλευρά 4 έχει ο Σοκ, ξαναβλέπουμε τη φάση. Ήταν πραγματικά θαυμάσια η προσπάθεια του Wilkins, που δείχνει εδώ όμως λίγο να πονάει στο πόδι, κουτσένει. Αυτό φυσικά δεν θα τον εμποδίσει να εκτελέσει την ελεύθερη βολή, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να συνεχίσει κατόπιν. Ο Wilkins κάνει τη βολή, ο Βράνκοβιτς επαναγύρισε τυφλά, αλλά στα χέρια του Μποσγανά. Έτσι ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία μιας νέας επίθεσης. 1:24 πριν το τέλος. Ντίκινς, πιεζόμενος από τον Σοκ. Ο Ντίκινς προσπαθεί να διεισδύσει, ελεύθερος ο Καράκουτης. Προκανίζει το χρόνο, ο Πανιώνιος δεν πάει σε επίθεση. Έχει ακόμα 8 δεύτερα. Ντίκινς, 7, 6. Τις δύο ο Αμερικανός βγάζει έξω στον Καράκουτη, σουτ για 3 από τον νεαρό, 58-49, 57-49 τελικά, ήταν καλάθι 2 πόντων, 56 δεύτερα πριν το τέλος. Ο Παναθηναϊκός δείχνει να μην έχει να κάνει πολλά, δεν προλαβαίνει δηλαδή να κάνει πολλά. Ο Βράνκοβιτς παίρνει το φάουλ, δεν μετράει το καλάθι, καθώς αυτό μπήκε σε δεύτερη προσπάθεια. Ήταν το τέταρτο φάουλ για τον Φάνη Χριστοδούλου. Ο Μάλκοβιτς αποσύρει τον Wilkins που συνεχίζει να κουτσένει. Στη θέση του μπαίνει ο Κούσμα. Απομένουν 47 δεύτερα και 8 δέκατα. Ο Στόγιο Βράνκοβιτς έχει 2 βολές. Η πρώτη πάει χαμένη, το 57-49 παραμένει. Το σκορ στα τελευταία 6,5 λεπτά, όπως με πληροφορεί ο Δημήτρης Καρίδας, είναι 18-9 υπέρ του Πανιωνίου. Ο Βράνκοβιτς έχασε και τη δεύτερη βολή. Ο Πανιώνιος με τον Καράκουτη, ο Ντίκινς δείχνει να είναι στο πεσμένο στο τερέν και να πονάει. Στο κέντρο του γηπέδου, οι διαιτητές διακόπτουν το παιχνίδι. Να, εδώ ο Αμερικανός έχει χτυπήσει. Πού? Υπάρχει κάποιο replay για να δούμε πως τραυματίστηκε ο Ντίκινς. Δεν έχει όμως τίποτα, σηκώνεται. Θα συνεχίσει κανονικά. Από τις εξέδρες υποδίου του Πανιωνίου φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του, Ντίκινς, Ντίκινς. Ο Πανιώνιος έχει άλλα 17 δεύτερα για να εκδηλώσει επίθεση. Για να ξαναδούμε εδώ τι έγινε με τον Ντίκινς. Μπερδεύτηκαν τα πόδια του με τα πόδια του Σοκ, νομίζω, και έπεσε κάτω και προφανώς χτύπησε το χέρι του. Παναθηναϊκός δεν κάνει φάουλ για να σταματήσει το χρονόμετρο. Αυτό σημαίνει ότι έχει αποδεχθεί την ήττα του. Ο Ντίκινς για 3 από πολύ μακριά βάζει το κερασάκι στην τούρτα. 60-49 η διαφορά στους 11. 12 δεύτερα πριν από το τέλος του αγώνα. Πανιώνιος θα πάρει μια θριαμβευτική νίκη επί του Παναθηναϊκού. Ο Ντίκινς κλέβει.
Πάει προς το καλάθι στο lay-up, 62-49 η διαφορά στους 13 και εδώ το παιχνίδι τελειώνει με τον Πανιόνιο, μεγάλο θριαμβευτή, και τον Παναθηναϊκό να δίνει ραντεβού στην ομάδα της